Παναγιώτατε, πρέπει να σας πούμε, ότι εμείς, και δεν λέω το κόμμα, μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων, πάνω από 400 blogs στο διαδίκτυο, καμία σχέση με το λαός, τα blogs, μαζεύουμε υπογραφές για να γίνει δημοψήφισμα για αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Και πρέπει να σας πω ότι όπως είδα χθες στο BBC, είχε γίνει ανάλογο δημοψήφισμα τον Ιούνιο του 2004 στην Ιρλανδία, ναι, όπου σε ποσοστό 78% εδώ, Ιρλανδοί είπε, δεν θέμα. Δέχθηκαν την ηθαγένεια όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Μα έχουμε σφιγμομετρήσεις λοιπόν, στην Ελλάδα, κύριε. Αυτό λοιπόν, Παναγιώτατε, πιστεύω ειλικρινά ότι εσείς προσωπικά, που πέραν από, έναν ιεράρχη που όλοι σεβόμαστε, είστε μια προσωπικότητα που μπορεί να προκαλέσει εθνεγερσία. Ας για υπογραφή, φίλε, όχι, κύριε, όχι πρωί, το πιστεύω ότι ο Άνθιμος είναι ένα πρόσωπο, είναι ένας εθνεγέρτης. Ναι. Πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να δώσει το παρόν σε αυτόν τον αγώνα. Ένα αυτό. Εγώ κάνω μια ερώτηση. Σεβασμιότατε την άποψή σας. Γιατί δημιουργείται πρόβλημα. Μια στιγμή, ακούστε και εμένα. Είστε στέλεχος της Εκκλησίας Ελλάδος και μάλιστα βαρύνος. Κορυφαίο στέλεχος. Ωραία, με βαρύνοντα λόγο. Και ρωτώ κάτι. Έχουμε ανθρώπους που είναι 10 χρόνια στη χώρα μας. Παράδειγμα. 15 χρόνια στη χώρα μας. Εγώ δεν διαφωνήσω με τα χρόνια. Να το βρούμε. Που έχουν κάνει οικογένειες, που δουλεύουν νόμιμα στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια, που είναι πλάι μας, στο πλαϊνό σπίτι, που τα παιδιά μας είναι με το παιδί μας στο διπλανό θρανείο και μαθαίνουν τα γράμματα της Ελλάδος, την ελληνική παιδεία. Είναι κοινωνή της δικής μας παιδείας, της δικής μας σκέψης, του δικού μας πολιτισμού. Πρέπει να πάρουν ψήφο για αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, και τέτοιοι άνθρωποι, όπως ξέρετε, στο Βυζαντινό κράτος υπήρχαν πάρα πολλές φυλές, οι οποίες μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Δεν είχαν ψήφο στο Βυζαντινό κράτος. Είχαν αυτοκράτορα, κύριε Εξυπνάδες. Δεν είχαν αυτοκράτορα στο Βυζαντινό κράτος. Τι γίνεται στο Βυζαντινό κράτος. Και ρωτώ τώρα, γινόντουσαν αυτοκράτορες, κύριε. Μα είχαν αυτοκράτορα, δεν είχαν ψήφο οι πολίτες. Γινόντουσαν αυτοκράτορες οι ίδιοι. Εγώ λέω κουταμάρες. Γινόντουσαν αυτοκράτορες και αξιωματούχοι οι ίδιοι. Όταν γινόταν αυτοκράτορας ο άλλος, όταν γινόταν αυτοκράτορας ο άλλος, σε παρακαλώ. Μα τι μου λέτε τώρα! Μου λέτε τώρα την ηθαγένεια και την ψήφα με το Βυζάντιο! Να μην λέτε τέτοια! Να μην λέτε τέτοια! Να μην λέτε τέτοια! Ερωτώ το, αν πείτε στα πόδια. Να μην λέτε τώρα, εσείς που πάτε λέω αυτά, κύριε Σοβαζό. Ελάτε να σπουδάσετε ιστορία σαν και εμένα! Και να τυπώσετε 400 βιβλία περί Βυζαντινής ιστορίας και μετά να καταλάβετε αυτού του αμάρε! Έλεος τώρα! Έλεος τώρα! Είπαμε πια! Έλεος! Έλεος! Θα μας κάνετε μαθήματα Βυζαντινής ιστορίας εσείς! Ωραία, πάμε στο αυτοκράτο με τσιρά! Πάμε με αυτό το κάνουμε. Για το πρώτο από το κάτω του Ζαντίου. Θα μου κάνει μια μόνη ιστορία του Ζαντίου να καλάσουν. Πάμε παρακάτω. Και λοιπόν, θα κάνω. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω να θα κάνω. Άρα, σα τώρα. Μα ξέρω και εγώ, Γιώργο Αυτιά, το αμεσκάνι πάλι να ξαναδεί ιστορία σε μένα με το όμα. Σε προκαλώ. Πάμε του αυτοκράτου του Ζαντίου με τσιρά. Και δεν τον πρώτο. Ούτε τον πρώτο δεν ξέρει! Ποιο είναι το πρώτο, δεν ξέρει! Αυτό πήγε για βασμιότατε! Από εκεί πέρα, σεβασμιότατε! Από εκεί πέρα, σεβασμιότατε! Εσύ πες μετά τον πρίμου του Γκρέκου. Άσε μα τώρα, πρίμου Γκρέκου. Σεβασμιότατε! Το θέμα είναι το εξή. Έχουμε 10 χρόνια ανθρώπου οι οποίοι δουλεύουν εδώ. Οι οποίοι δουλεύουν νόμιμα. Οι οποίοι μένουν πλάι μα και που τα παιδιά του είναι στο διπλανό θρανείο με το παιδί μα στο σχολείο. Με ποια λογική, λοιπόν, εντάξει, σε ποια πολιτισμένη χώρα, σε ποια χώρα της Ευρώπης, οι άνθρωποι δεν παίρνουν ηθαγένεια. Να το καταλάβω. Σεβασμιότατε, ο λόγος της σας. Σε ποια χώρα της Ευρώπης γίνεται αυτό. Σεβασμιότατε. Να απαντήσουμε σε αυτό, ελάτε. Μία πρώτη βασική αρχή είναι οι άνθρωποι αυτοί πρώτα να ελληνοποιηθούν και μετά να νομιμοποιηθούν σε Έλληνες πολίτες. Νομιμοποιημένοι είναι, σεβασμιότατε. Πρώτον, δεύτερον. Τι λέτε, νομιμοποιημένοι. Μάθετε να ακούτε. Ακούω, πάρτε το παράδειγμα προχτές στην Γαλλία και στη Μεγάλη Βρετανία. Πληροφορηθείτε τι έκαναν και κάνετε τουλάχιστον το ίδιο. Με πληθυσμό εκεί 60 εκατομμύρια. Εμείς με τα 10-11 εκατομμύρια, τους ενασχηματισμούς και τις ιδιοτέλειες τις προεκλογικές, πάμε να καταστρέψουμε την παρουσία και την δηλαδή η Εκκλησία της Ελλάδος μου λέτε τώρα αν θέλετε ότι δεν σέβεται έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει 10 χρόνια νόμιμα στην Ελλάδα που το παιδί του είναι στο ελληνικό σχολείο που μαθαίνει ελληνικά και λέτε να του αρνηθεί το ελληνικό κράτος την ηθαγένεια. Παναγιώτατε, δεν γίνεται από λεπτό, Παναγιώτατε. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ο σύνοδος δεν θα υιοθετήσει. Πάντα πίστευα σε εσάς. Και για άλλη μια φορά με κάνετε υπερήφανο
Για το ότι δεν αυτό έχω πέσει έξω. Καλό τώρα. Και να απαντήσω τον κύριο Πρωτόπαπα. Για καλό του τον εαυτό. Για να απαντήσω τον κύριο Πρωτόπαπα. Σπρώτον. Γιατί για να καταλάβει θα πει του ταμάρες. Σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν δίνει ηθαγένεια. Δίνει υπηκότητα. Ηθαγένεια σημαίνει να είσαι γηγενής. Αυτό το κάνετε μόνο εσείς στο Πασόκ. Μόνο στο Πασόκ. Και δεύτερον, σε καμία χώρα της Ευρώπης. Θα απαντήσω. Σε καμία χώρα της Ευρώπης, επειδή το είπατε. Μην με διακόψετε. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν νομιμοποιούνται οι παράνομοι. Εάν στη Γερμανία μπεις παρανόμος, δεν μπορείς να γίνεις Γερμανός πολίτης ούτε σε 3.000 χρόνια. Εάν στη Σουηδία μπεις παρανόμος να γράφουν τα νέα προπαγάνδες, δεν μπορείς να γίνεις Σουηδός πολίτης ούτε σε 3.000 χρόνια. Και στο νομοσχέδιο που φέρατε, για να ξέρει ο κόσμος, άκου Γιώργο Φτιά. Διορθώστε το. Στο νομοσχέδιο που φέρατε, δεν λέτε για αυτούς που γεννήθηκαν εδώ και τα παιδιά που είναι εδώ. Οι παράνομοι που θα έρθουν, οι παράνομοι. Και τώρα, το παιδί του θα πάει τις τρεις πρώτες τάξεις του σχολείου. Αλλάξτε οι παράνομοι, το λένε, ακούσουν. Το. Ο κόμμα ψήφισε στο Πασόκ. Οι παράνομοι που θα έρθουν με τη βάρκα αύριο και το παιδί του θα γραφτεί στο σχολείο και θα τελειώσει τις τρεις πρώτες τάξεις του σχολείου, κατοχυρώνει δικαίωμα ηθαγένεια. Το παιδί. Και επειδή όμως θα έχει το παιδί, δεν θα μπορεί να διώξει τους γονείς. Άρα λοιπόν θα σούρνει στην Ελλάδα όλο το Πακιστάν. Όλη η Συρία και όλο το Αφγανιστάν. Άμα σας πειράζει αυτό, αυτό πάτε το άρθρο. Άμα σας πειράζει αυτό το άρθρο, διορθώστε. Σας λέω λοιπόν ότι δεν θέλουμε να έρθει όλο το Πακιστάν. Δεν θέλουμε να έρθει όλο το Πακιστάν. Αλλά θέλουμε άνθρωποι που είναι εδώ με 20 χρόνια και τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Θέλουμε να είμαστε μια πολιτισμένη, σωστή ευρωπαϊκή χώρα και όχι μια χώρα ρατσιστών. Όχι μια χώρα ρατσιστών και ακροδεξιών, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό θέλουμε. Να, να είμαστε μια χώρα που σέβεται ανθρώπους που δουλεύουν 20 χρόνια εδώ, με τα παιδιά τους να έχουν γεννηθεί εδώ. Να καλημερίσω τον σεβασμιότητα τη Θεσσαλονίκη, να τον ευχαριστήσω για όσα σημαντικά μας είπε. Κρατάμε τη δεκαετή αναδρομική φορολόγηση της Εκκλησίας. Μόνο μία λέξη. Ας κοιτάξει η κυβέρνησή μας. Ναι. Τι κάνουν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ναι. Και να μας πει ότι εγώ κάνω το ανάλογο. Σαφής. Διότι εκεί έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Ναι. Και οι μεγάλες χώρες με τα 60 εκατομμύρια πληθυσμό. Σαφής. Λαμβάνουν τα μέτρα τους. Σαφής. Εμείς θα πάμε να γίνουμε Αφρικανοί. Όχι, δεν είναι. Έτσι ξαφνικά. Όταν ψηφίζουν όπως ψηφίζουν. Ένα λεπτό, Γεωργιάδη. Στη Σουηδία, στην πόλη Ελκυστούνα. Ας πριν από μια εβδομάδα να μιλήσει. Ούτε δεσπότη, δεν σέβεσαι. Μουσουλμάνοι. Χαθήκαμε. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένω την Παρασκευή στις 4 η ώρα στο σεμινάριο το οικονομικό, διότι θα μάθετε πολλά και για την εκκλησιαστική περιουσία. Θα μας διδάξει πολλά. 4 η ώρα στο Δάιο Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Τα σέβη μας. Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, σε όλη την Ευρώπη, για να ξέρει ο κόσμος, μην ακούει παραμύθια, παράνομα εισελθόν στη χώρα, παράνομα. Ναι, μία λέξη. Δεν παίρνει δικαίωμα ψήφου αυτό στα παιδιά, το εγγόνια και τη ζωή του ποτέ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τώρα, φίλες και φίλοι, διάλειμμα και επιστρέφουμε με όλα τα φορολογικά.